δεν με νοιάζει να παίξω, δεν με νοιάζει να χάσω, δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν μπορεί να με σέβεσαι έτσι, ρε φίλε. Όχι, ρε, αυτό που έκανα τριαντάφυλλο. Δεν υπάρχει σεβασμός. Δηλαδή, μιλάμε για στρατηγική. Και μας λένε είστε στρατηγικοί, γιατί στρατηγικοί. Λες και εδώ πέρα στο παιχνίδι, σε αυτή τη φάση, κρυόμαστε τώρα πίσω από τα δάχτυλά μας. Έλα λοιπόν, τώρα. Για τα μάτια του κόσμου. Και πάει ο άλλος, πουλάει το παιχνίδι, καθόταν έτσι, κοίταγε. Ναι, ναι. Τριαντάφυλλος περιμένει τον αντίπαλό του να έρθει. Δεύτερο δισκάκι για τον τριαντάφυλλο. Δεύτερο για τον Σάκη, περιμένει ο τριαντάφυλλος. Σαν να μην θέλει να κερδίσει, ξεκάθαρα δεν θέλει να κερδίσει. Πετάει παρόλα αυτά την βολή του, γκρεμίζει τα κυβάκια. Ο Σάκης βάζει τον τρίτο δίσκο. Το που λέγε και το έπαιξε στο τέλος ξεκάθαρα και λέει ότι αυτό που με πήρε. Κάντο ρε, μαγιά σου. Πραγματικά δεν έχω πρόβλημα. Κερδίζει όποιον γουστάρα, όποιον θέλει και όποτε θέλει. Όχι, δεύτερο δισκάκι μέσα. Τρίτο για τον τριαντάφυλλο, πετάει έξω τον Ηλία. Όποιον θέλω. Όταν θέλω και όποτε θέλω. Ναι. Αυτό είναι σεβασμός. Θα έχει αλλάξει η τροπή του παιχνιδιού, ρε. Προφανώς, άμα δεν το είχε κερδίσει το Σάκη, το είχε πάρει ο κόρο το τέτοιο. Είχε αλλάξει όλο. Δεν με πειράζει, αλλά είναι προσβλητικός. Ρε φίλε, έχω χάσει τα μυαλά μου εδώ πέρα, πραγματικά. Δηλαδή τρελαίνομαι, γιατί αντιμετωπίζω συμπεριφορές που με βγάζουν έξω από τα ρούχα μου και προσπαθώ να κρατηθώ γιατί δεν μπορώ άλλο να φωνάζω και να βγαίνω εκτός αυτού. Είναι, βλέπεις έναν τριαντάφυλλο ο οποίος πουλάει το παιχνίδι ξεδιάντροπα, ξεκάθαρα, το πετάει, κάνει και άμα είχε πάρει το παιχνίδι αυτό θα ήταν τελείως διαφορετική τροπή. Θα ήταν τελείως άλλα αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που μιλάμε. Το κάνεις αυτό, οκ, η μαγιά σου και μετά παίζεις με μένα, κερδίζεις και κάνεις έτσι, ρε φίλε. Πού είναι ο σεβασμός σου? Πού είναι ο σεβασμός σου τόσο καιρό, ρε φίλε? Σε ποιον κάνεις έτσι? Σε μένα που τόσο καιρό σπάω τα πόδια μου, κάνω ράματα και μπαίνω και παίζω και μου λέει παίξε με τα ράματα και κάνουμε τόσες συζητήσεις και με εκθιάζει. Τόσους μήνες δεν ξέρω κι εγώ πως δεν σε έχω δει να παίζεις ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, ρε φιλαράκο μου. Πρόσεξε λίγο, λέμε για στρατηγικές ιστορίες. Μιλάμε για παίχτες που λένε που έχουν πάρει την ασυλία ενώ ξέρουν ποιοι θα είναι στον τάκο. Γιατί μπράβο, ο Σάκης θα μιλήσει τελευταίος αυτή τη φορά. Και λέει: εγώ δεν δίνω, λέει, αγωνιστικά. Δεν δίνω, λέει, με τον καλό παίχτη. Όχι, δίνω αγωνιστικά. Τη Μαργιαλένα πρώτα να φέρει να σφυρίξει. Η Μαργιαλένα λέει: τα συζητάμε όλα. Τα συζητάμε, αλλά δεν κάνουν στρατηγίες, δεν κάνουν μαγειρέματα με τον τριαντάφυλλο. Δεν με πειράζει να κάνουν, αλλά δεν κρύβω όμως το δάχτυλό μου. Ναι, αυτό λέω. Τα συζητάνε όλα. Και μετά λέει: θα δώσουμε αγωνιστικά, αλλά μπορεί να είναι και το συναισθηματικό. Και εγώ πιστεύω, θα δεις για αντίπινο, θα δώσει εμένα. Στο τέλος της αγώνας βλέπουμε τη Μαργιαλένα να παίζει έναν υπέροχο ρόλο, να μπαίνει έτσι στο πετσί του ρόλου και με τα κροκοδίλια δακρυά της στο επεισόδιο 437 η Μαργιαλενάρ, η αδικημένη, να σπαράζει στα κλάματα και να θέλει να υποστηρίξει τον σύντροφό της, Σάκη Κατσούλη, που βγήκε υποψήφιος. Τι να κάνουμε, η ζωή είναι άδικη και το παιχνίδι απλά συνεχίζεται. Από την αρνητικότητα του τριαντάφυλλου την αφήνω στο πλάι γιατί είναι από την αρχή του παιχνιδιού. Άμα είσαι μαζί του στην ίδια ομάδα και κερδίζετε και αυτά είναι εγώ. Είναι καλό. Ο καλύτερος, ο αδερφός, ο Spider-Man. Άμα λίγο μία μέρα κάτι γίνει, έχει αλλάξει 200 φορές και λέει εγώ είμαι ντόπιος. Λοιπόν, okay, πάει αυτό το κομμάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι, γυρνά Σάκης και λέει εμένα δεν με πειράζει, δεν με πειράζει πριν στον τάκο και ναι, και όχι και αυτά. Τον έχει υπερπειράξει, γι' αυτό έχει αλλάξει και κάνει, ναι, η Μαργιαλένα μιλάει. Δεν την κόβει, δηλαδή στο συμβούλιο της είπε ένα εντάξει Μαργιαλένα, οκ, okay, άστο. Και την επόμενη, σήμερα μίλαγε στον αγώνα και πριν και μετά τον αγώνα και έλεγε η Μαργιαλένα όλα αυτά έκλαιγε και έλεγε δεν πρέπει να είναι στον τάκο και ο Σάκης δεν μίλαγε τίποτα, ήταν μπροστά και μίλαγε γι' αυτόν η Μαργιαλένα, δηλαδή μην τρελαθούμε. Βλέπω μια Μαργιαλένα η οποία ασταμάτητα μιλάει για το Σάκη. Έχει γίνει το φερέφανο του Σάκη, τον έχει κάνει Θεό, ο καλύτερος παίκτης ο Ευάευο και πόσο απαράδεκτη είναι η επιλογή που έκανε ο Ασημακόπουλος και ψήφισε το Σάκη και δεν το περίμενε και καλύτερα ψήφιζε εμένα και μιλάει ασταμάτητα για το Σάκη, για το τι καλός είναι ο Σάκης. Μαζί με το φίλο του το τριαντάφυλλο φυσικά και μαζί με τα κλάματα που έχει βάλει, νομίζω όλο αυτό είναι ένα πολύ καλό θέατρο.